δίπλα μας ο προπονητής της Ανόρθωσης. Coach, ένα παιχνίδι το οποίο το πολεμήσατε μέχρι το τέλος. Πείτε μας εσείς πώς το βιώσατε. Νομίζω ήταν ένα ξεκάθαρο παιχνίδι play-offs, ημιτελικής φάσης. Καταρχήν για μένα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος αυτό που δείξαμε σήμερα, διότι δείξαμε ότι αξίζουμε να είμαστε εδώ ως ομάδα. Στο περισσότερο διάστημα είδαμε την ΑΕΚ στα μάτια, μια πιο, σαφώς πιο εμπειρή ομάδα από εμάς στο γήπεδό της. Γνωρίζαμε από πριν τις δυσκολίες αυτού του αγώνα, έγιναν ακόμα πιο δύσκολα δεδομένα με εμάς με τη μη συμμετοχή του point guard μας, του Αμερικάνου, του Freeman. Αλλά αυτό που είπα και στα ποδήλατα, στα παιδιά, σήμερα την ώρα που προσπαθούσα να κοτσάρω, ένιωσα απίστευτη περηφάνεια για αυτούς. Μιλάμε οι περισσότεροι από αυτήν από 20 μέχρι 23-24 χρόνων. Έχουμε φυσικά και τους έμπειρους μας όπως ο Σανάτσο και ο Ελευθερίου, αλλά ήταν μια ευθαρρυντική εικόνα ότι μπορούμε, αν προστατεύσουμε την έδρα μας την ερχόμενη Τετάρτη, μπορούμε να γίνουμε ακόμα πιο απειλητικοί και να κάνουμε τον break εδώ. Βέβαια, όπως εξήγησα στα παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο όσο καλά και να παίξουμε στο μισό γήπεδο, όταν δίνεις 17 έξτρα επιθέσεις στον αντίπαλο σου, για να κερδίσεις σχεδόν περισσότερα επιθετικά rebound παρά αμυντικά. Συν τα 19 λάθη τα δικά μας. Εντάξει, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είχαμε και επιλογές λόγω της απουσίας του point guard. Όμως τουλάχιστον δείξαμε ότι μπορούμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε κάτι καλύτερο, να πιστέψουμε στην πρόκριση μας στον τελικό. Για μας πλέον έχουμε μια εβδομάδα να προετοιμαστούμε, διότι το πιο δύσκολο παιχνίδι πλέον για μας είναι το επόμενο. Αν θέλουμε να μείνουμε ζωντανοί μέχρι το τέλος για την πρόκριση, πρέπει να γίνει 1-1, γίνει 2-0. Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, το ευχάριστο είναι ότι δείξαμε ότι αξίζουμε να βρισκόμαστε εδώ. Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτή η διακοπή εσάς θα σας ευνοήσει σαν ομάδα ώστε να προετοιμαστείτε καλύτερα? Νομίζω όλες τις ομάδες. Είπαν ότι όχι. Όχι, εντάξει, okay, εντάξει. Στην ΑΕΚ ξέρουν καλύτερα τι γίνεται μέσα. Το θέμα είναι εμάς ότι θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε και το point guard μας πίσω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τους Κύπριους μου καλαθοσφαιριστές, για τον Ζέιτ, για τον Βάρσο, για τον Ραφαήλ, ο Αρτέμος και ο Μαυρομάτης που μπήκαν μέσα. Αυτή η χρονιά την Ανόρθωση, ακόμα και πριν που δεν ήμουν εγώ, ταλαιπωρηθήκε να φάνταστα από τραυματισμούς και απουσίες, και είναι αυτοί που την κρατούν ουσιαστικά αυτά τα παιδιά. Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την νίκη της. Καλή συνέχεια.